Παγκρίτιος αγροτικός ξεσηκωμός για το μεγάλο πρόβλημα της έλλειψης εργατών γης, το οποίο έχει ήδη κλονίσει την παραγωγική διαδικασία, ενώ σε συνδυασμό με το υψηλό κόστος παραγωγής δίνεται η χαριστική βολή στον πρωτογενή τομέα. Ο αγροτικός τομέας καταστρέφεται γιατί ο ίδιος ο Έλληνας Πρωθυπουργός δεν θέτει το θέμα της διατροφής εθνική υπόθεση, όπως είναι η ενέργεια. Λύσεις στα προβλήματά μας δεν έχει δοθεί μέχρι στιγμής ουσιαστική. Καμία μορφή ενίσχυση όσον αφορά το κόστος παραγωγής στη φυτική παραγωγή και το άλλο πρόβλημα με την έλλειψη εργατών γης, οι όποιες διαδικασίες, οι όποιες πρωτοβουλίες πάνε με πολύ αργά βήματα σε σχέση με τις ανάγκες. Φυτοφάρμακα, λιπάσματα έχουν απογειωθεί κυριολεκτικά. Έχουμε σκευάσματα που έχουν τριπλασιαστεί και οι εργάτες γης όχι μόνο ότι δεν υπάρχουν, εκτός που δεν υπάρχουν και τα μεροκάματα έχουν εκτοξευτεί. Τι στήριξη θα έχουμε επιτέλους από την κυβέρνηση για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να καλλιεργούμε και να ζήσουμε τις οικογένειές μας? Ο κόστος παραγωγής είναι ένα ζήτημα υπαρκτό, όπως υπαρκτό είναι και οι εργάτες γης. Αλλά βέβαια πρέπει να καταργηθεί αυτή το έσχος, η βαρβαρότητα των μετακλητών και να πάρει την υπόθεση η κυβέρνηση στα χέρια της. Αποτέλεσμα λοιπόν να μην μπορούμε εμείς φέτος να περάσουμε τη χρονιά, να καλλιεργήσουμε τη χρονιά που έρχεται, ούτε να μαζέψουμε η ελαιοπαραγωγή της ελιάς. Δεν έχουμε εργάτες, ακριβό κόστος παραγωγής, η ενέργεια πολύ ακριβή, δεν μπορούμε να καλλιεργήσουμε. Πεθαίνει η αγροτιά. Με αυτά που κάνουν πεθαίνει. Όλος ο κόσμος αυτός κροστάει. Έξω από το αεροδρόμιο Ηρακλείου συγκεντρώθηκαν εκατοντάδες αγρότες από όλο το νησί στη δυναμική αυτή κινητοποίηση, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα στην κυβέρνηση ότι χωρίς αγρότες δεν υπάρχει μέλλον, ενώ αυτό που ζητούν είναι συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Φέτος, ειδικά που μιλάμε για μια χρονιά ρεκόρ, δεν ξέρουμε καν τι θα γίνει. Ο κόσμος φεύγει και πάει η Ιταλία, γιατί προφανώς φτιάχνει χαρτιά πολύ πιο γρήγορα. Και μας έχει ρουφήξει το αίμα. Η κυβέρνηση πρέπει να μας βοηθήσει, δεν πάει άλλο η κατάσταση αυτή. Η κυβέρνηση δεν έχει δώσει καμία σημασία ούτε στις γεωργούς ούτε στις κτηνοτρόφους. Τα πρόβατα των ανθρώπων ψοφούν από την πείνα. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε έρθει εδώ να δείξουμε την αντίδρασή μας, αφού δεν μας ακούνε τα 5 συναρμόδια υπουργεία. Ζητούμε από τον Πρωθυπουργό της χώρας να αναλάβει την ευθύνη του, γιατί είναι πολιτική βούληση πλέον το ζήτημα για να λυθεί. Όπως τόνισαν, ο αγροτικός τομέας καταστρέφεται από την απροθυμία της κυβέρνησης να διευκολύνει τις διαδικασίες για την εξέβρεση εργατών γης από τρίτες χώρες, εκπέμποντας SOS για τα θερμοκήπια, τις ελιές και άλλες καλλιέργειες. Η πολιτεία ξανή να καταστρέψει τους αγρότες τελείως, να κλείσει το επάγγελμα. Μιλάμε και είμαστε στην αναμονή. Άμα πεθάνει ο τομέας αυτός, θα πεθάνουν όλοι. Να οργανωθούμε, να οργανώσουμε την πάλη μας. Όλοι οι αγρότες μαζί με άλλες κοινωνικές ομάδες. Όπως πρέπει να λύσουν το πρόβλημα του εργατικού δυναμικού στην χώρα. Ο αγρότης πρέπει να επιβιώσει. Έχουμε παιδιά, οικογένειες. Γιατί στο έλεος, γιατί. Η περιφέρεια στηρίζει τα δίκαια αιτήματα των αγροτών. Περιμένουμε και από το Υπουργείο απαντήσεις. Δραματική είναι η κατάσταση και στο οροπέδιο Λασιθίου, όπου μεγάλες ποσότητες αγροτικών προϊόντων έχουν μείνει στα χωράφια. Δεν μπορούμε να κάνουμε συγκομιδή στα προϊόντα μας. Θα μείνουν όλα στα χωράφια και η καλλιέργεια γίνεται, έξοδα έχουν γίνει. Δεν μπορούμε πλέον να τα απεξέλθουμε στα έξοδα. Για να επιβιώσουμε ήρθαμε, να βοηθηθεί ο πρωτογενής τομέας. Στο πλευρό των αγροτών βρέθηκαν βουλευτές του Ηρακλείου και του Λασιθίου. Δεν μπορεί πλέον ο αγροτικός κόσμος, οι αγρότες μας, να είναι έξω από όλα τα μέτρα στήριξης. Οι αγρότες χρειάζονται άμεση ενίσχυση, οι αγρότες της παραγωγής. Έχει προστεθεί και η έλλειψη εργατικών χεριών. Και η κυβέρνηση κάνει ότι δεν το βλέπει. Έχουν σαν αποτέλεσμα την άνοδο του κόστους παραγωγής, με ένα κόστος το οποίο τελικά θα μεταφερθεί στους καταναλωτές. Να διεκδικούν την ίδια τους τη ζωή. Η χρόνια εφαρμοζόμενη πολιτική, η αντιαγροτική της κοινής αγροτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συναποφασίζουν οι ελληνικές κυβερνήσεις, το σύνολό τους. Και πρέπει να βγάζουν συμπεράσματα οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι και σήμερα εδώ.